Στο σημείο αυτό θα καλησπερίσουμε μαζί με τον Νίκο Ευαγγελάτο, τον κύριο Δημήτρη Κουτσούμπα, τον Γενικό Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ. Καιρό έχουμε να ειδωθούμε, μόλις 20 ώρες από χθες, από το debate. Έχω όμως μια εκκρεμότητα, κύριε Γενική Γραμματέα, την οποία την έχω γιατί το πλαίσιο χθες ήταν ασφυκτικό. Είχα τη δυνατότητα μόλις μέσα σε 15 δευτερόλεπτα να διατυπώσω μια ερώτηση. Δεν θεωρώ ότι πήρα μια πλήρη απάντηση, γι' αυτό και σας ξεκινάω από εκεί. Από δηλαδή την ερώτηση follow-up που έκανα χθες. Πού διαφέρεται από τον Παναγιώτη Λαφαζάνη από τη στιγμή που και εκείνος λέει ότι υπάρχει δρόμος έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι το εθνικό νόμισμα δεν είναι ταμπού, ότι πρέπει να κρατικοποιηθούν οι τράπεζες, ότι πρέπει ο πλούτος, ο δημόσιος πλούτος, ότι πρέπει να περιφρουρηθεί και να μην εκποιηθεί, ότι πρέπει να δοθεί έμφαση στην κοινωνική πολιτική κλπ. Κλπ. Γιατί σας βλέπω πολύ αρνητικό και χρησιμοποιήσατε και μία ατάκα. Είπατε, μιλήσατε για λαφαζανιές. Παραλίγο να μας πείτε λαφαζανιέτ. Όχι χτες. Όχι χτες. Αυτό, ναι. Το έχω χρησιμοποιήσει αυτό. Καλά, είναι εντάξει, ένα προεκλογικό, ας το πούμε, έβριμα της στιγμής. Mm-hmm. Γιατί είναι λέξη βέβαια, ελληνική, μάλλον κυπριακή. Σημαίνει αυτός που λέει συνήθως ψέματα. Mm. Αυτός που λέει πολλά λόγια, αλλά που τα περισσότερα είναι ψέματα, είναι ψευτιές. Αυτό σημαίνει λαφαζανιά ή λαφαζάνης. Αλλά δεν έχει καμία σχέση, έχει σχέση με το όνομα. Λέω τώρα την ουσία, διότι εμείς συζητάμε για την ουσία αυτών των ζητημάτων και με βάση το ερώτημά σας, ακριβώς έχουμε εντελώς διαφορετικές απόψεις σε αυτά τα ζητήματα, γιατί ξέρετε πολλές φορές τα συνθήματα ή ακόμα και κάποιες κοινές στοχεύσεις προεκλογικές στα λόγια κρύβουν ότι υπάρχει μια βαθιά διαφορά πολιτικών θέσεων και απόψεων και ιδιαίτερα την προεκλογική περίοδο αυτά συσκοτίζονται και είναι καλό ο ελληνικός λαός να ξέρει ακριβώς τι λέει ο καθένας, γιατί ήδη υπάρχει τεράστια πείρα πλέον με το ΣΥΡΙΖΑ προεκλογικά, το τι έγινε, τι έλεγε, ο συνθήματα πάλι μας ταυτίζαν και λένε μα γιατί δεν μπορεί αλλήμωνο τόσα πράγματα ενάντια στο μνημόνιο, ενάντια στην Ευρώπη, στους δανειστές, στο χρέος και λοιπά, σε πολλά συμφωνείτε γιατί δεν μπαίνετε ακόμα και στην κυβέρνηση ή έστω δεν συνεργάζεστε. Αλλά ο Λαφαζάνης διαφοροποιήθηκε μετά τη στροφή του ΣΥΡΙΖΑ, γι' αυτό σας ρωτώ. Ναι, μα σύμφωνοι, μα ήταν η άποψη η βασική του ΣΥΡΙΖΑ, ο σήμερα ο Λαφαζάνης εκφράζει αυτό το κόμμα την άποψη που είχε ο ΣΥΡΙΖΑ προεκλογικά το Γενάρη. Mm-hmm. Στην ουσία και βεβαίως αποδείχτηκε η πορεία αυτή πώς ξεκίνησε και πώς κατέληξε με την ίδια βασικά γραμμή. Απλώς και θεωρεί ότι ο ΣΥΡΙΖΑ υπό τον κύριο Τσίπρα διαφοροποιήθηκε, πήγε στο μνημόνιο και έφτασε εκεί. Εμείς θεωρούμε ότι ακριβώς επειδή είναι η ίδια αντίληψη που λέει ναι στον καπιταλιστικό δρόμο ανάπτυξης, που λέει ότι ναι την ιδιοκτησία θα την έχουν αυτοί. Mm-hmm. Που την έχουν και σήμερα, την πραγματική εξουσία την έχουν αυτοί. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα είμαστε. Το λέει καθαρά. Μιλά ακόμη για κοινό ευρωπαϊκό σπίτι. Θεωρεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, για παράδειγμα, μεταρρυθμίζεται, βελτιώνεται σε όφελος των λαών μέσα από τις διαδικασίες της, τις ίδιες. Αυτή δεν είναι άποψη του ΚΚΕ. Μάλιστα. Εμείς μιλάμε σε άλλες συνθήκες, με το λαό στην εξουσία, όταν θα υπάρχει κοινωνική ιδιοκτησία για να μπορείς εσύ να σχεδιάσεις την οικονομία σου, την κοινωνία γενικότερα με βάση συγκεκριμένους στόχους, να μπορέσεις να αποδεσμευτείς και από την Ένωση, από το νόμισμα, να βρεις άλλους συμμάχους κλπ. Πάμε σε ένα δηλαδή άλλο θέμα. Είναι ένα ολόκληρο πρόγραμμα, ένα ολόκληρο σχέδιο. Mm-hmm. Αυτό είναι, να το πω αλλιώς γιατί είναι γνωστό, η σοσιαλιστική κοινωνία. Αυτός είναι ο στόχος μας, δεν το κρύβουμε. Ήθελα να σας πω ότι άλλο αν δεν είναι αυτή τη στιγμή ζήτημα των εκλογών, φυσικά δεν κρίνεται αυτό. Mm-hmm. Χθες από όλους όσους άκουσα να αναλύουν το πώς ήταν το debate και το πώς στάθηκαν οι πολιτικοί αρχηγοί, νομίζω ότι δεν υπήρξε κανένας που να μην πει ότι ο Κουτσούμπας ήταν καλός, τα πήγε καλά. Και θα μου επιτρέψετε και ένα προσωπικό σχόλιο. Ήσασταν και πάρα πολύ άνετος. Η αλήθεια είναι ότι δεν σας έχουμε συνηθίσει έτσι, κύριε Κουτσούμπα. Χθες μας δείξατε ένα άλλο πρόσωπο σε αυτήν την κουβέντα. Το ΚΚΕ ήταν καλό. Διότι έχει θέσεις οι οποίες είναι γιωμένες με την πραγματικότητα, την ελληνική, είναι τεκμηριωμένες, όσο και αν κάποιος διαφωνεί ή έχει άλλη θεώρηση οικονομική. Επιτρέψτε μου να κάνω και το ερώτημα τώρα. Τα είπα όλα αυτά ως πρόλογο για να σταθώ σε κάτι που απαντήσατε χθες, αλλά θα ήθελα περισσότερες λεπτομέρειες γι' αυτό. Σας ετέθη το θέμα του μεταναστευτικού και διατυπώσατε μια πρόταση. Θέλω να μας την εξηγήσετε. Τι ακριβώς λέει το Κομμουνιστικό Κόμμα για την κατάσταση αυτή που είδαμε πριν στο βίντεο με τους μετανάστες στα νησιά. Ναι. Καταρχήν, βέβαια, η άμεση πρόταση, γιατί πρόκειται για ένα σοβαρό πρόβλημα άμεσο που πρέπει
να επιληθεί, έχει να κάνει όμως και με την προοπτική για να λυθεί οριστικά. Διότι μπορεί να λύσεις, ας πούμε, να αποσυμφορηθούν τα νησιά ή εδώ το κέντρο της Αθήνας ή σε όσες περιοχές υπάρχει αυτό το πρόβλημα οξυμένο αυτή τη στιγμή, αλλά θα ξαναδημιουργηθεί σε λίγους μήνες. Τα επόμενα χρόνια, διότι οι πόλεμοι δεν τελειώνουν, η κρίση δεν τελειώνει, τώρα, η λοιπόν, φτώχεια υπάρχει. Πρώτα απ' όλα με αυτό το καυτό που έχουμε. Αυτό το ζήτημα που θέσαμε εμείς και σήμερα το πρωί που είχα και μια επικοινωνία με την υπηρεσιακή πρωθυπουργό, την κυρία Θάνου, και της το έθεσε, η οποία υποσχέθηκε ότι θα το θέσει και στον Επίτροπο και γενικότερα στους ομολόγους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι ότι πρέπει η ίδια η Κομισιόν, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Ένωση να αναλάβει την ευθύνη της επίλυσης άμεσα αυτού του ζητήματος. Διότι η Ελλάδα, εκτός από... Να μας το πείτε πρακτικά πώς θα γίνει αυτό. Πρακτικά. Θα μπορούσε να υπάρξει συνεννόηση, για παράδειγμα, επειδή οι άνθρωποι αυτοί δεν ήρθαν να μείνουν στην Ελλάδα, απλώς επειδή τα σύνορα της Ελλάδας είναι κοντά από τις χώρες τις οποίες προέρχονται και δεν μπορούν να βρεθούν επειδή θέλουν να πάνε στη Γερμανία ξαφνικά από τη Συρία στη Γερμανία ή άλλοι στη Μεγάλη Βρετανία ή άλλοι στη Γαλλία, στη Δανία, στη Φιλανδία, όπου θέλουν να πάνε. Έτσι λοιπόν, εφόσον αυτό το πράγμα, αυτή η κατάσταση φορτίζει την Ελλάδα και δημιουργεί αυτό το μεγάλο πρόβλημα, και επειδή δεν υπάρχουν και οικονομικές δυνατότητες της Ελλάδας για όλα αυτά τα ζητήματα, άρα χρειάζεται και βοήθεια και οι άλλες χώρες μπορούν να συνεννοηθούν και να γίνεται πτήσεις αεροσκαφών, για παράδειγμα, τσάρτερ ή ξέρω, και πλοία, οτιδήποτε βολεύει. Αεροδρόμοι έχουν όλα τα νησιά του Αιγαίου Πελάγους που είναι συγκεντρωμένα εκεί και θα μπορούσαν να έρχονται η Γερμανία. 10 αεροπλάνα, 10 πτήσεις, 3 πτήσεις την ημέρα μέσα σε ένα τριήμερο για τους ανθρώπους που θέλουν να πάνε στη Γερμανία. Πόσους δέχεται η ίδια. Άλλοι στην Μεγάλη Βρετανία, άλλοι στη Γαλλία, σε οποιαδήποτε χώρα. Άρα να προωθούνται άμεσα και σε άλλες χώρες Ευρώπης. Και βεβαίως σε αυτό που είναι και ο τελικός προορισμός. Ακούστε να δείτε, που δεσμεύει η συνθήκη Σέγγεν, για παράδειγμα, και λέει ότι η καταγραφή πρέπει να γίνει στον τόπο που φτάνουν και ακουμπάνε το πόδι τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή στο τάδε νησάκι που βρεθήκαν. Αυτό θα μπορούσε, αφού θα είναι κλειστή πτήση, θα μπορούσαν να φεύγουν, να πηγαίνουν εκεί, να γίνεται η καταγραφή αμέσως μόλις βγαίνουν, γιατί 300 άνθρωποι θα είναι, 200-150 μέσα σε ένα αεροσκάφος. Και να προχωράει στο ρεύμα, να γίνεται η καταγραφή. Όποιον έχει πρόβλημα θα μπορούν να το βάζουν στην άκρη, να μην του δίνουν άδεια παραμονής για αλφαχή ψηλόγο, δεν ξέρω τι. Αυτό θα το έλυνε η γερμανική κυβέρνηση. Να αναγνωρίσουμε όλοι ότι είναι μια συγκεκριμένη πρόταση και ότι κάνατε και αυτό που λέμε άμεση κίνηση. Πήρατε την κυρία Θάνου τηλέφωνο. Όλα αυτά είναι θετικά. Απ' την άλλη πλευρά, δεν θα αναρωτηθεί κάποιος εύλογα. Ναι, λέτε όμως ότι θέλετε ότι το κουκουέ ζητάει η χώρα να βγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και τώρα σε μια δύσκολη στιγμή, εκεί προστρέχουμε για οικονομική βοήθεια. Ναι. Αν λοιπόν η χώρα δεν ήταν σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ποιος θα έδινε τα λεφτά αυτά? Ναι, ξέρετε όμως γιατί οι μετανάστες και οι πρόσφυγες αυτοί έρχονται στην Ελλάδα. Και δεν πάνε από άλλους δρόμους. Για παράδειγμα, από Τουρκία, από προς Ρωσία ή αλλού. Ναι, από την Τουρκία. Ναι, αλλά έρχονται εδώ όμως. Γιατί ακριβώς είναι χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί θέλουν να πάνε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλουν να πάνε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν θέλουν να πάνε αλλού. Καταλάβατε. Δεν υπάρχει. Από την Τουρκία που έχει τα σύνορα, στην Ελλάδα θα περάσουν. Σκεφτείτε, δεν υπάρχει αυτό που σας λέω. Δεν επιμένω. Άλλωστε είναι πιο πολύπλοκο το ζήτημα και έχει σχέση και με άλλα ζητήματα. Όμως το γεγονός ότι είμαστε μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα σύνορά μας βοηθάνε αυτό, δηλαδή είναι θαλάσσια σύνορα που είναι πιο δύσκολα ελεγχόμενα, όχι ότι είναι ανοιχτά, ότι δεν υπάρχουν σύνορα στη θάλασσα, όπως είπε ο κύριος Τσίπρας όταν ήταν μάλιστα πρωθυπουργός, που είναι και επικίνδυνη αντίληψη, γιατί τα σύνορα φυλάσσονται, είτε είναι χερσαία, είτε είναι αέρια, είτε θαλάσσια. Αυτό είναι ένα θέμα που θα επηρεάσει, υποθέτω, τη στάση των πολιτών μπροστά στην κάλπη, κύριε Κουτσούμπα. Ας πάμε ένα βήμα παραπέρα, στην επόμενη μέρα. Τι εκτιμάτε εσείς, γιατί νομίζω ότι όλα τα δημοσκοπικά δεδομένα προς τα εκεί μας οδηγούν, για τις μετεκλογικές συνεργασίες? Τι πιστεύετε ότι είναι πιθανό να γίνει? Μπορεί να γίνει και αυτό που λέγεται, που κουβεντιάζεται, ο μεγάλος συνασπισμός? Ναι, ως πολιτική εκτίμηση βεβαίως, γιατί και τα εκλογικά αποτελέσματα έχουν και τη δυναμική τους, οι ίδιες οι εξελίξεις. Ως πολιτική εκτίμηση, εμείς θεωρούμε ότι βεβαίως υπάρχει η αντικειμενική βάση για να υπάρξει και μεγάλος συνασπισμός, ή εάν δεν ευοδοθεί αυτή τη στιγμή, διότι προοπτικά το βλέπω πιο σίγουρα και πιο μακροπρόθεσμα να υλοποιείται το επόμενο διάστημα. Αυτή τη στιγμή να γίνει ένας συνασπισμός, μια συνεργασία
κομμάτων του πρώτου με άλλα μικρότερα. Να προηγείται, με άλλα μικρότερα κόμματα. Η πολιτική σας εκτίμηση είναι ότι θα είναι μπροστά ο ΣΥΡΙΖΑ ή η Νέα Δημοκρατία? Δεν μπορώ να το εκτιμήσω αυτό, γιατί είναι, έχουμε ακόμα, μπορεί να φαίνεται μικρός ο χρόνος, όμως είναι πολύ μεγάλος ο πολιτικός χρόνος των 10 ημερών που απομένουν μέχρι την Κυριακή της Κάλπης. Και επειδή νέα... οι διαφορές δεν πρέπει να είναι μεγάλες από ό,τι φαίνεται και από ό,τι το συναντάμε και μέσα στον κόσμο. Δεν λέω μόνο δημοσκοπικά, αλλά αύριο και ζωντανά. Αύριο θα έχουμε νέα δημοσκόπηση και θα δούμε αν διαφοροποιείται ή όχι το σκηνικό. Όμως εγώ παίρνω αφορμή από αυτό που σας ρώτησε ο Νίκος πρώτο δεύτερο. Καταλαβαίνω ότι εσείς λέτε ότι δεν έχει καμία σημασία αν θα σχηματιστεί μία κυβέρνηση με κορμό το ΣΥΡΙΖΑ ή μία κυβέρνηση με κορμό τη Νέα Δημοκρατία, και αυτό παρεμπιπτόντως είναι και το δίλημα που θέτουν τα δύο μεγαλύτερα κόμματα μπροστά στην κάλπη. Γιατί για το ΚΚΕ δεν έχει σημασία αν είναι μία κεντροαριστερή κυβέρνηση και να είναι μια αριστερή κυβέρνηση και δεν είναι το ίδιο με το να είναι μία κεντροδεξιά κυβέρνηση? Ναι, δεν έχουμε την άποψη ότι δεν έχει καμιά σημασία, ούτε ότι είναι ταυτόσιμες οι δύο λύσεις, όποιες και αν επιλεγούν ή όποιες και αν από τις εξελίξεις γίνουν πράξη. Θεωρούμε ότι υπάρχουν διαφορές ανάμεσα και στα δύο κόμματα τα βασικά, και το ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Δημοκρατία. Διαφορές που έχουν να κάνουν όχι μόνο με την ιστορική τους προέλευση ή τις ιδεολογικές καταβολές τους, έχουν κυρίως να κάνουν με απόψεις για το πώς θα διαχειριστούν την κατάσταση, την κρίση, και βεβαίως και με διαφορετικά, αν θέλετε, συμφέροντα διαφορετικών κύκλων του κεφαλαίου. Είναι, όπως λέμε στην οικονομία, είναι διαφορετικές αντιλήψεις για το πώς θα διαχειριστούν την κρίση. Και στο ΣΥΡΙΖΑ και στη Νέα Δημοκρατία υπάρχουν τέτοιες διαφορές. Στα βασικά ζητήματα, στα στρατηγικά ζητήματα είναι στην ίδια κατεύθυνση. Δηλαδή ότι δεν πρέπει να πειραχθεί καθόλου αυτό που λέμε καπιταλιστικός δρόμος ανάπτυξης. Δεν πρέπει να πειραχθεί η σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις άλλες συμμαχίες που έχει η χώρα. Αυτή η λογική τους οδηγεί στο να συνεχώς να συγκλίνουν. Αυτό που ζήσαμε, δηλαδή, να το πω αλλιώς, που υπάρχει μεγαλύτερη εμπειρία πλέον, αν και εδώ τους 7 μήνες απέκτησε εμπειρία και γι' αυτό ο ελληνικός λαός, η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, όπου ήταν φως, σκότος, αντιπαράθεση κλπ. Με διαφορετικές αντιλήψεις φυσικά, ξανά, και διαφορετικές τακτικές, όμως η στρατηγική σύμπλευση σταδιακά τους οδήγησε στο να μπορούν πολύ καλά να κυβερνήσουν μαζί, πολύ καλά να ψηφίζουν μνημόνια, πολύ καλά να επιβάλλουν αντιλαϊκά μέτρα. Τώρα, εγώ καταλαβαίνω ότι ο στόχος σας είναι η τρίτη θέση. Επομένως, να σας ευχηθούμε και να σας ευχαριστήσουμε καταρχάς για τη συζήτηση και να σας ευχηθούμε καλή επιτυχία και ευόδοση του στόχου. Τα που μπορεί να είναι ακόμα και αξιωματική αντιπολίτευση, δηλαδή να έχουμε το μεγάλο συνεισπίσιμο. Όσο πιο δυνατό το ΚΚΕ, τόσο καλύτερα θα είναι για το λαό μας, για τη χώρα, πιστεύουμε. Ευχαριστούμε πολύ και πάλι.